Όταν θα έρθεις να με ξεθάψεις από τις τάχτες. Γεια σε όλους, Άρης, Hardware Busters. Είχαμε κάνει ένα βίντεο πριν λίγες μέρες για το έγκλημα, γιατί περί εγκλήματος πρόκειται, που έγινε στα Τέμπη. Είπαμε μερικά πράγματα εκεί πέρα. Καταρχάς, θέλω να τονίσω ότι όταν, παιδιά, βγάζουμε ένα βίντεο και αναφερόμαστε σε ένα γεγονός που συντάραξε όλη την Ιφίλη, όχι μόνο την Ελλάδα. Και καλώς ή κακώς λέμε κάποια πράγματα τα οποία είναι προσωπικά μας πιστεύω, εντάξει, γιατί ο καθένας έχει τα προσωπικά του τα πιστεύω, όπως και δικαιούται. Στο κάτω-κάτω, τελευταία φορά που τσέκαρα, στη δημοκρατία είμαστε. Και μπορεί ο καθένας να πει τα προσωπικά του τα πιστεύω χωρίς φόβο και χωρίς κανένα πάθος, ειδικά από τη στιγμή που δεν ενοχλούν και δεν επηρεάζουν κάποιο άλλο κοινωνικό σύνολο ή άνθρωπο. Και μερικοί, αντί να επικεντρωθείτε σε αυτά που λέμε και να δείτε, ρε παιδιά, τι κάνουμε, μου παρεξηγηθήκατε γιατί είπα ότι οι μεγάλοι δεν μπορούν να μάθουν, γιατί τόνα, γιατί τ' άλλο. Εντάξει, καταλαβαίνω, ναι, μπορεί να θυχτεί κάποιος να θα πούμε ότι γιατί εγώ μπορώ να μάθω. Ρε παιδιά, δεν είναι το αντικείμενο του τι μπορεί να κάνεις εσύ αυτή τη στιγμή. Δεν είναι το αντικείμενο αυτό. Δεν είναι, το αντικείμενο του βίντεο που κάναμε δεν είναι ο καθένας προσωπικά, α, γιατί είπα αυτό, με πείραξε σαν να θα βγω να τον κράξω ή θα τον. Και μερικοί είδατε ξεγραφτεί, εντάξει. Μαγιά σας με χαράζει, θέλετε να ξεγραφτείτε από το κανάλι, δεν έχω κανένα θέμα. Εντάξει. Εγώ αυτά που είναι για να πω θα τα πω. Το θέμα του βίντεο ήταν για το έγκλημα που έγινε εκεί. Δεν ήταν το θέμα του βίντεο για το αν θα παρεξηγηθεί ο ένας ή ο άλλος ή ο τάδε, που στο κάτω-κάτω εγώ λέω τις δικές μου προσωπικές εμπειρίες. Εντάξει, από αυτά που έχω ζήσει και από αυτά που ξέρω εγώ. Λοιπόν, θα κάνουμε παρόλα αυτά. Θα κάνουμε ένα βίντεο γι' αυτό κάποια στιγμή. Έδη έχει αναλάβει ήδη την έρευνα για την εκμάθηση και καλά σε μεγαλύτερη ηλικία και πώς επηρεάζει. Μάλιστα, θυμάμαι ότι ένας μου έγραψε κιόλας ότι εγώ αποτελώ την εξαίρεση, ότι όλοι μπορούν να μάθουν, μάλλον εγώ δεν μπορώ να μάθω. Ξέρετε κάτι, οι ήρωες του πληκτρολογίου, αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε χωρίς να έχουν ιδέα σε ποιον μιλάνε και γιατί μιλάνε και όλα αυτά απλά για να πούν να ξεσπάσουν, εντάξει, τι να πω. Εν πάση περιπτώσει. Συγγνώμη, εσύ προσωπικά του δεν μπορείς να μάθεις. Και ότι όλοι οι υπόλοιποι μπορούν, ναι. Ναι, ότι εγώ είμαι εξαίρεση. Δεν με νοιάζει, δεν έχω θέμα, δεν παρεξηγεί από αυτά. Απλά. Δεν το κατάλαβα. Παιδιά, ναι, παιδιά, μην χάνουμε. Μη χάνουμε το δάσος πίσω από το δέντρο. Το θέμα του βίντεο ήταν ξεκάθαρο. Γιατί έγινε όλο αυτό το πράγμα. Ήταν ξεκάθαρο το θέμα και πιστεύω ότι αυτά που είπαμε εμείς σε αυτό το βίντεο βγήκαν μερικοί μετά και είπαν αυτά, υποστήριξαν σε αυτά που λέγαμε και εμείς. Ότι δεν πρέπει να καταλογίζουμε τον έναν, τον τράγο που βρήκαμε σταθμάχης δηλαδή. Α, εντάξει, τον χώσαμε φυλακή, όλοι οι άλλοι είναι άμυροι ευθυνών. Ο λόγος που έκανα αυτό το βίντεο είναι ότι είδα την εκπομπή χθες που κάνανε ο Κανάκης και η παρέα του από τους Ράδιο Αρβίλα. Πραγματικά είναι από τις λίγες φορές που νομίζω ότι δεν βλέπω τηλεόραση. Γιατί ο άνθρωπος είπε αυτά που όλοι θέλαμε να ακούσουμε, που έπρεπε να υποθούν. Δηλαδή, μου έκανε τρομερά μεγάλη εντύπωση. Μπράβο τους που βγάλαν τέτοια εκπομπή στον αέρα. Μπράβο τους. Μα κάναμε χρειαζόταν. Ναι, αλλά κάποιος έπρεπε να τα πει, έρη. Και για μένα τέλεια. Και αυτοί που έχουν την πιο μεγάλη πρόσβαση στο κοινό κατά ψέματα, τους Ράδιο Αρβίλα, τους βλέπει πολλοί κόσμος. Μπράβο τους που βγήκαν και είπαν αυτά, δηλαδή τους επικροτώ. Ένα μικρό παράπονο, ρε παιδιά. Θάψατε όλα τα κανάλια, δεν βγάλατε. Βέβαια το καταλαβαίνω. Δεν μπορείς να τα βάλεις με αυτόν που σε πληρώνει, που είναι το σπίτι σου. Με τον Αντένα, δηλαδή δεν υπήρχε κάποιο πλάνο από ειδήσει τον Αντένα. Γιατί φαντάζομαι και οι δημοσιογράφοι του Αντένα, ό,τι κάναν οι υπόλοιποι, κάναν και αυτοί. Εντάξει, βέβαια το καταλαβαίνω απόλυτα. Δυστυχώς, όσο δυνατός και να είσαι, δεν μπορείς να τα βάλεις με ένα ολόκληρο σύστημα. Το καταλαβαίνω τα παιδιά γιατί το κάνουν αυτό. Πάντως, παρόλα αυτά, μπράβο τους. Δείξανε ότι είναι άνθρωποι, ρε παιδί, που έχουν ευαισθησίες. Παρόλα αυτά που είχαν ακουστεί όλα αυτά τότε που είχαν γίνει με τον άλλο, τον συνεργάτη, που είναι και όλα αυτά. Ήταν, δεν είχαν ακουστεί. Ναι, δεδομένα, ναι. Δεν έχει δίκιο η Έτσι. Συγγνώμη για το τέτοιο. Δεν περίμενα ότι θα έβγαινε κάποιος άνθρωπος και θα τάχωνε έτσι όπως ταχώσαν αυτοί. Και να το διευκρινίσω αυτό. Γιατί πολλοί από εσάς λέτε, θέλετε και τη δικιά μας άποψη. Φυσικά θα την έχετε την άποψή μας, παιδιά. Από εδώ και πέρα μπορούμε να σχολιάσουμε τα πάντα και δεν φοβόμαστε τίποτα και κανέναν. Και το ίδιο να κάνουν και αυτοί που μας βλέπουν, να σχολιάσουν. Ναι. Κομψά. Ένα άλλο πριν συνεχίσω. Όταν έχετε μια αντίθετη άποψη από κάποιον άνθρωπο ή από μένα, από κάποιον άνθρωπο, ξέρετε, μερική άποψη δεν ισχύει για όλους. Μπορείτε να την εκφράσετε αυτήν την άποψη χωρίς να προσβάλλετε τον συνομιλητή σας. Με το να προσβάλλετε τον συνομιλητή σας, το μόνο που κάνετε είναι να μην σας παίζει σοβαρά.
Ωραία, το κλείνω αυτή την παρένθεση. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που υπόθηκαν στο Radio Villa. Βγήκαν από τη στιγμή, από την πρώτη στιγμή, κάποια δημοσιογραφάκια και προσπαθήσαν να τα ρίξουν στον έναν άνθρωπο και ότι όλα είναι βάση, αυτός φταίει και γιατί για να βγάλουν μερικοί την ώρα τους απ' έξω. Πολύ. Ναι, όπως μου έλεγε η Έρη. Και έχει δίκιο σε αυτό όταν το σκέφτηκα. Γιατί παραιτήθηκε ο υπουργός? Θα έπρεπε να μείνει και να αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Το εύκολο πράγμα, κάνω εγώ μια βλακεία, μια χοντρή βλακεία. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να κλείσω την πόρτα, να πω παιδιά, εγώ φεύγω. Βρείτε τα. Σας αφήνω εδώ στο εργαστήριο. Εγώ την έκανα τη βλακεία. Βρείτε τα, εσείς φτιάξτε τα εσείς. Κάντε τα εσείς ό,τι νομίζετε, κάντε το. Εγώ την κουπανάω. Όχι, ρε φίλε. Να μείνεις και να υποστείς συνέπειες. Γιατί πήγε μόνο μέσα ο Σταθμάρχης? Πρέπει να ξεσηκωθούμε για αυτό το ναι, πράγμα. Γιατί πήγε μέσα μόνο ο Σταθμάρχης? Και ειδικά, να σας πω το γέλιο, παιδιά, της υπόθεσης. Εγώ πώς τα βλέπω. Το ειρωνικό. Ναι, το ειρωνικό. Αν μπορείς να πεις ειρωνικό. Συγγνώμη που επεμβαίνω, απλά είναι πολύ λεπτό θέμα. Ναι. Πρέπει να. Ναι, παιδιά, είναι να κλαις εδώ πέρα. Να κλαις, να γελάς, να χτυπάς τα κεφάλια στον τοίχο. Υποτίθεται ότι ήταν άλλα δύο άτομα. Βγαίνει ο προϊστάμενός του και λέει ότι ήταν άλλα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Εγκατάλειψη κόστου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, παιδιά? Ότι τελικά αυτός που είχε το λιγότερο κομμάτι ευθύνης, αν όντως ισχύουν αυτά, ποιος είναι? Ο νέος. Σαν να είμαι εγώ μέσα στο εργαστήριο, να είμαι εγώ πιο παλιός, να έχω δύο νέους engineers, ένα νέο engineer, ναι, όπως έχω τώρα, να λέω, Γιώργο το λένε το παιδί, το νέο τον engineer και η Βίκη, να του λέω, παιδιά, εγώ φεύγω. Και άμα πάνε όλα στραβά, να τους ρίξω τις ευθύνες. Δηλαδή, όπως το βλέπω εγώ το θέμα. Επειδή δούλευα κι εγώ καθεστώς βαδιών, παιδιά, και μάλιστα στη βάδια που δουλεύαμε εμείς, δεν μπορούσες να πας ούτε για κατούριμα. Έπρεπε να έχεις τηλέφωνο μαζί σου ασύρματο για να πας για κατούριμα. Αν σε έπαιρνε ο αρχιελεγκτής και δεν ήσουν στο πόσο συνέβαινε κάτι, σε σκίζανε. Γιατί είχες να κάνεις πάλι με ραντάρ. Ναι, και πρόσεξε. Έρχεται. Ναι, ξέρετε πόσες φορές αισθανόμουν τέτοιο, αν να δουλεύει, να μην πάθει κάτι, να τέτοιο. Και τώρα γυρνάνε και λένε ότι έπρεπε να ήταν τρία άτομα. Και ήταν μόνο ο πιο άπειρος, ο πιο νέος, τον οποίο τον είχαν βάλει βράδυ. Δηλαδή, άμα παιδιά μπουν κάτω αυτά όλα, στο τέλος να δείτε που θα υπάρξουν ποινές μεγαλύτερες από αυτές που θα φάει ο Σταθμάρχης. Του καταλαβαίνετε τι λέω. Το θέμα είναι αν θα καταφέρνουν να τις αποδώσουν στους υπαίτιους. Τις ευθύνες. Οπότε, με ποιο σκεπτικό η πολιτική ηγεσία... Όλοι. Έδωσε και συγχαρητήρια που παραιτήθηκε. Προσέξτε, ναι, του δώσαν και συγχαρητήρια που παραιτήθηκε. Δηλαδή. Και το τιμά. Τα έκανες μήπως σαν τι. Λες, παιδιά, εγώ εντάξει, φεύγω από το κτίριο και μπράβο, λες, η τιμά που παραιτήθηκες. Κάτσε, ρε φίλε. Άμα τιμά αυτόν που παραιτήθηκε, που δεν είχε κάνει τη δουλειά του όπως είπα, την είχε κάνει, και να στο θέσω κι αλλιώς. Εγώ ξέρω ότι όπου πας σε μια δουλειά, σε μια επιχείρηση, στο δημόσιο, στο στρατό, οπουδήποτε, την ευθύνη ποιος την έχει πάντα. Το κεφάλι. Ποιος πληρώνει, ποιος πληρώνει πάντα. Θα το κόψω αυτό που σου πω. Πες και το άλλο, ότι όταν παραλαμβάνεις ένα κόστο, παραλαμβάνεις κάποια πράγματα τα οποία προϋπήρχαν. Ναι. Αυτός ο συγκεκριμένος ο άνθρωπος τον αρπάξαν. Δεν ξέρω αν έχει ιδέα από συγκοινωνιολόγος, από τέτοιο, δεν ξέρω τι είχε ιδέα. Τον αρπάξαν και του λένε. Ναι, με το βασιστήκαν και στο επώνυμό του που φαντάζομαι τον άνθρωπο. Δεν τον ξέρω προσωπικά, παιδιά, ούτε ξέρω ποιος είναι, ούτε με ενδιαφέρει. Και λένε θα αναλάβεις αυτό το πόστο. Αν δεν τον ενημέρωσε ο προηγούμενος, που είναι σφάλματο, αυτός γιατί δεν φρόντισε να ενημερωθεί, να δει τι γίνεται και ποια είναι τα προβλήματα και πού πονάμε και πού μπορεί να γίνει. Πάρα μου έβγαινε, δείξανε σημεία στο Radio Villa που είχε βγει πριν ένα μήνα μόλις. Όχι, μερικές μέρες. Φεβρουάριο, ναι. Μερικές μέρες. Εγώ το λέω επειδή είναι Μάρτιος τώρα, τέλος πάντων. Και έβγαινε και έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα ασφάλειας και όποιος τα λέει όλα. Και θύχτηκε. Ναι, αυτός ο άνθρωπος τώρα. Αυτός ο άνθρωπος τον αφήσαν και παραιτήθηκε. Γιατί ο εισαγγελέας δεν πάει γι' αυτόν? Για τον Πολάκη και όλους αυτούς καλά κάνατε και τους στείλατε 6 φορές πόσο στείλανε στη Βουλή για να άρουν την βουλευτική τους ασυλία και την άρανε και τους δικάσανε και τους κάνανε. Το συγκεκριμένο τώρα. Πως θέλω και λίγο τον Πολάκη, λέμε τώρα. Αλλά το συγκεκριμένο τώρα, γιατί να μην πάει και αυτός ο εισαγγελέα να καταθέσει. Συγγνώμη, ρε παιδιά, αν δεν πάει ο υπουργός. Περίμενε, αν δεν πάει ο υπουργός, ρε παιδιά, να καταθέσει στον εισαγγελέα, αν δεν πάει το αφεντικό, ο προϊστάμενος όλων, να καταθέσει στον εισαγγελέα, ποιος θα πάει? Εγώ και εσύ. Δηλαδή, φωνάξαν τον Σταθμάρχη που είχε κάτι μέθει στη δουλειά. Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος έκανε τη... Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος και
Φυλακή να μην μπει, που αδύνατο, από τις τύψεις και μόνο που θα έχει, άμα ήταν οποιοδήποτε νομάρα, θα έχει τρελαθεί δηλαδή. Αλλά ο πιο ωραίος από όλους ήταν ο προστάμενός του, που πήγε ήδη του τι έγινε, το δεν μακελιό. Πήγε, δεν πήγε καν. Δεν πήγε κάτι καν. Λένε ότι πήγε. Κάποιοι, τώρα δεν ξέρω. Το άκουσε. Αποκαλύψει τον επιθεωρητή του ΟΣΕ. Πήγε στο σημείο. Α. Είδε εκατόμβη και πήρε ένα δοτική. Διαβάζω από το News Bob. Λοιπόν, ο πιο ωραίος ήταν επιθεωρητής του ΟΣΕ, παιδιά. Τι να πω δηλαδή για αυτόν τον άνθρωπο. Πήγε, είδε το τι έγινε και την επόμενη μέρα που είδε την καταιγίδα να έρχεται, πήρε τηλέφωνο τον κολλητό του στο νοσοκομείο και του βγάλανε ένα αναδοτική. Βόλο, ενώ αυτό ήταν στη Λάρισα. Ναι. Βόλο μένει όμως. Α, Βόλο. Ναι, μένει Βόλο. Συγγνώμη, τους... Και πήρε τηλέφωνο στο γιατρό και του έδωσε αναδοτική. Γιατί πράγμα, προσέξτε, τηλεφωνικά και δεν είχε γραφτεί, ο άνθρωπος δεν έκανε ούτε καν τον κόπο να πάει στο νοσοκομείο να τηρήσει τα τυπικά. Να τηρήσει τα τυπικά, δηλαδή να γραφτεί στο βιβλίο συμβάντων. Κοίτα, πώς λένε, βιβλίο εισαγωγών, δεν ξέρω πώς, δεν είμαι γιατρός. Αλλά έχει ένα βιβλίο που σε γράφουν. Ότι πήγε στο νοσοκομείο, πήγε στα επίγοντα, έχει ένα βιβλίο που γράφει το ονοματάκι σου μέσα. Παιδιά, δεν έκανε ούτε αυτό. Πήρε τηλέφωνο τον γιατρό και λέει: πονάει η μέση μου. Παιδιά, όσοι έχετε. Όσοι έχετε ιδέα από δημόσιο. Να ξέρετε ότι όταν ακούτε αναδοτική λόγω μέσης, εντάξει, 9 στις 10 περιπτώσεις, μην πω παραπάνω, ήθελε ο άνθρωπος να έχει τίποτα δουλίτσες, τίποτα χαραφάκια, τίποτα ξεκουρασούλα και το έκανε. Το δικαιούται, ρε. Ναι, το δικαιούται. Πώς το λένε, κάθε χρόνο δικαιούσε να μην είναι αναδοτική, πώς λέγεται. Το δικαιούται, ναι. Πήρε τηλέφωνο του γιατρό, ήταν κολλητάρια, λέει, είχε ένα φίλο μέσα, και μάλιστα ο γιατρός γύρισε και είπε που του έδωσε αναδοτική ότι πήρε την εντολή εκ των άνωθεν μέσα από το νοσοκομείο. Oh. Συγγνώμη, θα είμαι εγώ γιατρός, θα έχω μάθει το τι έχει γίνει, ξέρω ότι εσύ εμπλέκεσαι μέσα σε αυτό και θα βάλω το χέρι μου έτσι να σου δώσω αναδοτική από το τηλέφωνο. Με τι μυαλά, επιστήμονας άνθρωπος, γιατρός, τι μυαλά πήγε και το έκανε αυτό το πράγμα, έβγαλε τα μάτια του με τα χέρια, ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Και ειδικά χωρίς να υπάρχει τίποτα. Λέει από την καλή του τη θέληση. Λέει επειδή ξέρω ότι έχει πρόβλημα. Λέει στη μέση. Πείτε μου έναν άνθρωπο, άνω των, μη σου πω άνω των 30, άνω των 40, πείτε μου έναν άνθρωπο που δεν έχει πρόβλημα με τη μέση του. Και εγώ είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Και τι έγινε, δηλαδή δεν το κατάλαβα. Δεν θα παίρνω τηλέφωνο και θα λέω, αλλά είπαμε, είναι το. Μέχρι στιγμής λέγαμε, θυμάμαι και γενικά στο δημόσιο, δεν τα βάζεις ποτέ με γιατρό. Δεν μπορείς να αποδείξεις την λάθος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση όμως που άλλος πήρε τηλέφωνο, δεν πήγε καν να εξεταστεί, τα βάζεις και πολύ χαλαρά και παίρνει κάποιος να βρει τον πελάτο. Εν ολίγης, υπάρχουν τρομερές ευθύνες πολιτικές. Προσπαθήσαν τα διάφορα καναλάκια. Ειδικά ο Sky δεν το συζητάμε. Εντάξει, ο Sky έχει βαπτιστεί. Έχει συγχαρητήρια στο κράτος. Ο Sky έχει βαπτιστεί. Εντάξει, τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να του κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ το Sky. Θυμάμαι και τον μπλοκ που του είχε κάνει. Τώρα ο Sky λέει. Θα τα βάλω full με τους μπλε, full. Μάλλον, συγγνώμη, θα είμαι full με τους μπλε, θα τα βάλω, θα τα βάλω με τους κόκκινους, θα είμαι full με τους μπλε. Μπράβο τους και το ένα και το άλλο. Ρε παιδιά, και εντωμεταξύ το άλλο το κουραστικό. Κάθε μέρα τα ίδια, να δείχνουν τα ίδια βίντεο, τα ίδια αυτά. Εντάξει, το καταλάβαμε. Φτάνει πια, ηρεμήστε. Θέλουν να τα ρίξουν στο σταθμάρχη. Και μετά το βράδυ μα βάζουν και ένα survivor, λέει πάτε και ένα survivor τώρα για να είστε εντάξει. Ειλικρινά. Δεν ξέρω ρε παιδιά, δηλαδή καλά που είμαι Κύπρο, όταν θα γίνουν εκλογές, δεν ξέρω αν θα πάω Ελλάδα για να ψηφίσω και ποιο να ψηφίσω. Δεν συμφωνώ σε αυτή την άποψη. Ναι, δεν και ποιο να ψηφίσει, δεν συμφωνώ, ψήφισε... Ποιον, κόμμα οικολόγων, ποιον. Πράσινος οικολόγος, οικοδόμος, οτιδήποτε. Ρε Σιέρι, παιδιά, θα... είναι η ψήφο μας το πιο παιδιά, δυνατό χαρτί. Είναι. Ξέρω όχι, ξέρεις τον πιο δυνατό χαρτί. Όχι, ξέρεις τον πιο δυνατό χαρτί. Μην το πεις. Να γίνουν εκλογές και να μην πάει κανείς. Θα μείνει το κυβερνών κόμμα. Δεν μπορεί να μείνει. Το κυβερνών κόμμα. Δεν υπάρχει. Να γίνουν οι full διαδηλώσεις. Να αλλάξουν αυτό τα πράγματα. Να full διαδηλώσεις να αλλάξουν. Για πρώτη φορά ενώθηκε όλη η Ελλάδα. Ναι, και πήγαν στις διαδηλώσεις και πήγαν γνωστοί μπακαλάκιδες πάλι μέσα. Αυτό δεν μπορούσε να του κόψει. Άρα. Θα πρέπει να του κλατώσει το ξύλο από του μέσα. Και θα σου πούνε και σε ένα μπακαλάκι. Ναι. Μπράβο που ενώθηκε όλη η Ελλάδα. Παιδιά. Άκρισαν τα παιδιά να το συνεχίσουν, να του βάλουμε στην τάξη, να απαιτήσουμε μέχρι και ο κύριο Καραμαλής και οποιοδήποτε. Φύχη ψή, παρετήθηκε και έφυγε από τη θέση του να γυρίσει και να αναλάβει τις ευθύνες του. Ναι, πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Και μάλιστα. Εγώ προσωπικά να ξανακούσω συγγνώμη προς τους αδικοχαμένους ανθρώπους και γυρνάει και γυρνάει και ο άλλος. Ο... Δεν υπάρχει συγγνώμη. Και γυρνάει και ο Μητσοτάκης και λέει, ή ποιος το έλεγε μες στο κόμμα τους, γιατί λέει, δε, αφού παρετήθηκε όλα καλά, μπορεί να ξανά είναι υποψήφιος μετά, ναι. Σε επόμενες εκλογές. Μετά από αυτό που έγινε. Ναι. Και επαναλαμβάνω,
δεν είναι μόνο ένα άτομο. Θα έπρεπε να δω, έλα κύριε, από πότε πρέπει να λειτουργεί το σύστημα, από τότε. Δεν λειτουργεί. Πάρε τους υπουργούς όλους. Όλους. Και να τους βάλεις στο σκαμνί. Γιατί δεν μπήκε υπογραφή. Στο σκαμνί, και πες όλοι. Και πόσα εκατομμύρια αποθήκαν από την Ευρώπη, 700 κάτι τέτοια τρελά. Όχι, τόσα γλιτώσανε. Η εταιρεία, Hellenic Train, τόσα γλίτωσε. Ήταν για να επενδύσει 700 εκατομμύρια. Και τα δώσανε πίσω από το κράτος. Επειδή δεν δούλεψε το σύστημα, το ρίξαν. Έπρεπε να κάνει επενδύσει 700-800 εκατομμύρια. Επειδή δεν δούλεψε το σύστημα, τους βάλαν το 1/10 των επενδύσεων. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει όλοι αυτοί που υπήρξαν, διατελέσαν υπουργοί. Και όχι μόνο. Και προσέξτε. Και υπουργοί. Προσέξτε. Και οι προϊστάμενοι τους. Mm. Ποιοι είναι οι προϊστάμενοι των υπουργών, ποιος είναι ο προϊστάμενος. Πρωθυπουργός. Ποιος έχει, έχει τη γενική ευθύνη, ο ανώτερος. Γιατί έλα εδώ, εσύ τον έβαλες εκεί σε αυτή τη θέση. Τον έλεγξες, γιατί ποιος ελέγχει τον υπουργό, τον πρωθυπουργός. Ρε παιδιά, και οι 300 μέσα στη Βουλή τι σκατακάνουνε. Θα έπρεπε όλοι αυτοί θα έπρεπε, πρέπει να κάτσουν στο σκαμνί. Ξέρεις πόσοι λαρισαίοι βουλευτές και βολιώτες υπάρχουν. Το θέμα είναι το να μου λένε ότι βρήκαμε έναν 59χρονο. Εντάξει, τον χώσαμε μέσα όλα μέλι γάλα, θα κόψουμε και τα. Ή το άλλο, ρε παιδιά. Ετοιμάζονται να τον λειτουργήσουν ξανά στο σιδηρόδρομο. Παιδιά, το άλλο το απόλυτο που βγήκαν κάτι δημοσιογραφάκια και λέγανε εντάξει, λέει, μέσα σε όλα τα κακά, λέει, έχουμε και ένα καλό, θα φτιάξουν σιδηρόδρομο από το τείχνο. Α, ναι, η θυσία που δεν θα πάει τζάμπα. Παιδιά, τι λένε αυτοί. Είναι στα καλά τους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δημοσιογράφοι τώρα. Δηλαδή, πάνε καλά, είναι σοβαροί. Βγήκαν και λέγανε τέτοια πράγματα, τις αλούμπες. Δεν ξέρω, παιδιά, ήταν τραγικό το σκηνικό αυτό. Και δεν μπορώ να μην δεσχολιάζω. Και θα σας το θέσω κι αλλιώς. Βγήκε κάποιος άλλος έξυπνος και λέει: έχετε τεχνολογικό κανάλι και τι δουλειά έχετε εσείς με αυτά. Δεν το κατάλαβα, ρε φίλε. Εγώ είμαι ένας ευαίσθητος πολίτης. Ένας κοινωνικοποιημένος πολίτης. Και θα μου πεις εσύ που έχω όποια δύναμη έχω μέσα από το κανάλι. Και θα μου πεις εσύ το τι θα λέω εγώ μέσα στο δικό μου το κανάλι και αν θα λέω μόνο για την τεχνολογία ή θα λέω μόνο για την πολιτική. Ό,τι θέλω θα λέω. Γιατί δεν είναι θέμα τεχνολογίας αυτό εδώ. Όχι. Ό,τι θέλω θα λέω. Και το Radio Arvilla είναι ψυχαγωγική εκπομπή και χθες η εκπομπή τους ήταν για κλάματα. Όχι μόνο χθες. Θα συνεχίσει. Το δηλώσαν οι άνθρωποι ευθαρσώς και μπράβο τους ότι εμείς δεν μπορούμε πια να συνεχίσουμε να είμαστε ψυχαγωγική εκπομπή. Με όλα αυτά που γίναν, μου είπε η Έρη ότι κάποιος μας έγραψε σχόλιο και ο Λιάγκας βγήκε και δήλωσε κι αυτός ότι αυτό που κάνανε η Radio Arvilla το πολύ, βγήκε ο Λιάγκας και το είπε. Και μπράβο, δεν το είδα. Οπότε, παιδιά, το ότι είμαστε άτομα της τεχνολογίας, ναι, είμαι πολύ βαθιά μέσα στην τεχνολογία. Πάρα πολύ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βαθιά είμαι μέσα στην τεχνολογία. Και δεν αναφέρει συνέχεια το ποιος είσαι και τι κάνεις, γιατί ναι, είναι εκκλησιαστικό. Δεν γουστάρω ούτε να αναφέρω αυτό που λέει ποιος είμαι, ούτε το τι κάνω. Δεν είμαι τη φάση. Αν γουστάρετε να δείτε ποιος είμαι, ψάξτε CRM Άρης ή ψάξτε με το όνομά μου, Άρης Μπιτζιόπουλος, στο LinkedIn και θα δείτε πολύ καλά ποιος είμαι και το τι κάνω. Γιατί έχουμε ακούσει ότι δεν ξέρουμε εγώ τεχνολογία, είμαστε στο. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι εγώ, εμείς, το πιο σωστό, θα λέμε αυτά που πρέπει να πούμε. Ξεκινήσαμε, σας το είχαμε πει εδώ και καιρό, ότι βλέποντας αυτά που γίνεται ότι γύρω μας, θα ξεκινήσουμε ένα κύκλο εκπομπών, τους οποίους ονομάζουμε social. Μάλιστα εγώ έβγαλα και ένα όνομα για την εκπομπή, τι λέει πάλι. Και βάσει αυτών των εκπομπών, ναι, θα κάνουμε πράγματα που ενδιαφέρουν το ευρύ κοινό. Καλός ή κακός, η τεχνολογία είναι το παν, δεν το συζητάμε, γιατί αν υπήρχε τεχνολογία αυτή τη στιγμή δεν θα κλαίγαμε κοντά 60 νεκρούς, δεν θα τους κλαίγαμε. Αν υπήρχε αυτή η γαμιδοτεχνολογία, δεν θα τους κλαίγαμε, γάμο την τρέλα μου. Εκεί τρελαίνουμε. Οπότε θα μου πείτε, άμα θα εκφέρω γνώμη εγώ που είμαι φουλ της τεχνολογίας. Παιδιά, πείτε ένα πράγμα στη ζωή μας αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει τεχνολογία. Ένα πράγμα. Και βλέπετε γιατί υπάρχει. Γιατί το αφήσαμε στον ανθρώπινο παράγοντα και ήταν λογικό ότι θα γίνει το λάθος. Είναι λογικό. Δεν έχει θέμα να κάνει ηλικίας. Πολλά έχει να κάνει θέμα. Είναι θέμα ηλικίας, είναι θέμα ανθρώπου, είναι θέμα χαρακτήρα, είναι θέμα φυσιογνωμίας, είναι θέμα το πόσο άλλος είναι. Γιατί εγώ σου είπα, ναι μεν 59χρονος, ναι μεν άπειρος. Δεν λες τον άλλον να σε ρωτάει να φύγω, Βασίλη, και να του λες ναι, φύγε. Πες του, μια στιγμή να τσεκάρω. Αφού δεν είναι οι πρώτες σου μέρες στη δουλειά, δεν είναι κακό να καθυστερήσεις. Να το επαναλάβω. Για μένα δεν είναι αυτός ο φταίχτης. Εσύ. Ο φταίχτης είναι. Έχει το μερίδιο ευθύνης, ναι, ο φταίχτης είναι όλοι αυτοί που ξέραν ότι δεν λειτουργεί το σύστημα. Α, και μην ξεχάσω και το άλλο, γιατί το λέγαμε.
Υπάρχει μια κοινωνική ομάδα η οποία συστηματικά κλέβει χαλκούς, κλέβει χαλκόδια, ναι, κλέβει όλα αυτά. Αυτή την ομάδα την κοινωνική που πήγαν, γιατί βγήκε ένας άνθρωπος έμπειρος σταθμάρχης, πολύ έμπειρος παιδιά, παππούς, και φάνηκε ο άνθρωπος ότι ήξερε το τι λέει, πολύ σοβαρός άνθρωπος, και λέει, ρε παιδιά, πηγαίνα, λέει, ο ΣΕ, καλός ή κακός, δεν έχει τους φυλάκες να μπορεί να φυλάει όλα αυτά τα χιλιόμετρα των γραμμών. Του απέλησε και δεν έχει αιρεσία. Δεν μπορεί να βάλει καταφυλά κάθε μέτρο σε δομικέ γραμμέ. Αν έχει 2.200 για ένα σταθμάρχη, ναι, δεν έχει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Και τι έγινε. Πήγαιναν κάποιες ομάδες ατόμων και κλέβαν, ρημάζαν τα καλώδια του ΣΕ. Όταν λέει ο άλλο, πάει και κλέβει αυτά τα καλώδια του ΣΕ και τα συστήματα και όλα αυτά για να πουλήσει το χαλκό. Για να αγοράσει καινούδια, επειδή ο ΣΕ είναι δημόσιο, πρέπει να βγει διαγωνισμό. Πρέπει να βγουν προσφορές, πρέπει να εκδηθούν αυτές οι προσφορές. Είναι μια διαδικασία η οποία καλώς ή κακώς παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Δεν μπορούσαμε να αναπληρώσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια, να σας θέσω και ένα άλλο όμως από την άλλη. Τουλάχιστον, εγώ ξέρω στο στρατό, όταν υπάρχουν επιχειρησιακές ανάγκες, αυτά τα κονδύλια που δεσμεύονται αμέσως. Κάνεις μια αναφορά και λες, τίθεται θέμα επιχειρησιακής ανάγκης και μη πω κιόλας ότι τίθεται θέμα ασφάλειας προσωπικού. Και εθνικής. Ναι. Βγαίνουν τα κονδύλια αμέσως. Τόσο στον ΟΣΕ δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω αν υπάρχει κάτι το αντίστοιχο. Αλλά αυτοί που κάνουν όλη αυτή τη ζημιά, γιατί και αυτοί έχουν μια διευθύνηση, να στο θέσω αλλιώς. Mm. Αυτοί που κλέβαν το χαλκό και ρημάξαν όλα αυτά και δεν δούλεψε ποτέ τίποτα, δεν έχουν μια διευθύνηση. Αλλά ποιος μπορεί να τους πειράξει αυτούς τους συγκεκριμένους? Κανείς. Κανείς δεν κάνει τίποτα. Λέει, έλα μωρέ, άστος, δεν πειράζει. Είναι αυτοί που είναι. Είναι πολύ δίπλα. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη και αν πάει κάποιος να τους πειράξει τη συγκεκριμένη ομάδα, ξέρετε τι θα βγουν. Θα βγουν μερικοί και θα πούνε είσαι ρατσιστής, είσαι τώρα. Ωραία, δεν είναι ρατσιστής. Τον άλλον που κλαίει το παιδί του τώρα, εσύ τι θα πας να τον πεις? Έλα μωρέ, μια θυσία για να φτιαχτεί ο συντρόφος. Να φτιαχτεί ο τέτοιο. Και δεν θέλω να ξανακούσω προσωπικά συγγνώμη από κανέναν, να μην τον πω παλιοπαρά, πολιτικό. Μα η συγγνώμη τι λένε, είναι μισό χέσιμο. Και μα συγκεκριμένα αυτό είναι. Οπότε. Πρέπει, όταν θα γίνουν εκλογές, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Πριν, τώρα. Από τώρα αρχίζουμε να το σκεφτόμαστε. Όλοι οι βουλευτές έχουμε μερικές. Εγώ είμαι πολύ προβληματισμένος, δεν ξέρω ειλικρινά τι θα κάνω. Είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος, γιατί δεν διακρίνω ούτε έναν. Όλοι πέρασαν από πάνω και δεν έφτιαξε κανείς τίποτα. Δεν ενδιαφερόταν κανένας για την ασφάλεια του Κοσμάκη. Κανένας από αυτούς δεν ενδιαφέρθηκε για την ασφάλεια του Κοσμάκη. Γιατί. Ποιο να ψηφίσω από αυτούς, παιδιά, δεν ξέρω. Ποιος είναι ο ρόλος του πολιτικού, να διορθώνει και να βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτικών? Ή θα μου πει ο άλλος, εντάξει, φέρει όνομα. Ωραία, και επειδή φέρει το όνομα του Καραμαλή, τι έγινε? Τι έγινε που φέρει το όνομα του Καραμαλή, το κατάλαβα. Δηλαδή, αυτό τον κάνει κατάλληλο και υπεύθυνο για οποιαδήποτε θέση που έχουμε. Μας περιπτώσει πολλά, είπαμε. Και πάλι. Και ναι, μιλάμε για πολιτική χωρίς να βάζουμε χρώματα. Ναι. Και πάλι μπράβο στους Ράδιο Αρβίλα χθες για την εκπομπή που κάνανε. Εγώ, παιδιά, δεν το περίμενα, ομολογώ. Ότι είχαν τόσο τσαγανό οι μάγκες, μπράβο, γιατί είναι στην τηλεόραση και όταν λειτουργείς κάτω από τους κανόνες της τηλεόρασης, αναγκαστικά περιορίζεσαι. Δεν είσαι YouTube όπως είμαστε εγώ με την Έτο, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε και δεν μας κατακρίνει κανείς. Τηλεόραση είναι. Διαφορετικά τα πράγματα. Μακάρι να αρχίσει να ξυπνάει λίγο ο κόσμος. Πρέπει και να ξυπνάμε χωρίς να υπάρχουν αυτές τις τραγωδίες. Αυτό. Λοιπόν, τα λέμε.